Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, το Ισραήλ πραγματοποιούσε την μεγαλύτερη σε έκταση επιχείρηση εναντίον της Συρίας από την απαρχή του πολέμου το 2011. Επίθεση που έμελε να φέρει στο επίκεντρο των εξελίξεων και την Κύπρο. Στόχος των Ισραηλινών βομβαρδισμών, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Συριακού στρατού, ήταν περιοχές της Δαμασκού και της Χόμς. Από τους πυράβλους του Τελαβίβ επλήγησαν και κατοικημένες περιοχές. Τα μέσα ενημέρωσης της χώρας κάνουν λόγο για 16 νεκρούς, ανάμεσά τους και 3 παιδιά, καθώς και 10 Ιρανοί στρατιώτες μέλη της Χεζμπολάχ. Σύμφωνα με τον στρατό του Μπασάρ αλ-Άσαντ, οι επιθέσεις εξαπολύονταν από Ισραηλινά αεροσκάφη που πετούσαν στον εναέριο χώρο του Λιβάνου. Βίντεο που κυκλοφόρησαν δείχνουν πυράβλους να πετούν πάνω από τις λιβανικές ακτές και τα κεφάλια όσων ήταν εκεί. Για την αναχέτηση της Ισραηλινής επίθεσης, ο στρατός του Μπασάρ αλ-Άσαντ ενεργοποίησε τα συστήματα αερά μηνάς του και όπως εικάζεται, ένας εκ των πυράβλων που εκτοξεύθηκε από τους S-200 που είναι εγκατεστημένοι στο Συριακό έδαφος, κατέληξε στην Κύπρο και συγκεκριμένα στο κατεχόμενο χωριό Βουνό της επαρχίας Κερίνιας. Οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις δεν προχώρησαν σε οποιαδήποτε ανακοίνωση για τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν, κάτι το οποίο έχουν πράξει και σε άλλες περιπτώσεις επιθέσεών τους εναντίον Ιρανικών κατά βάση στόχων σε Συριακό έδαφος. Μία από τις αρχές μας είναι ότι τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ πρέπει να τη χάνουν σεβασμού και να εφαρμόζονται. Θα προχωρήσουμε αξιολογώντας τις ενέργειες οποιονδήποτε παιχτών σε αυτή την περιοχή. Τα αιματηρά τεκτενόμενα στη Συρία και η σύνδεσή τους με τον πύραυλο που εξεράγει στα κατεχόμενα αποδεικνύουν ότι οι ισορροπίες στην περιοχή μας παραμένουν εύθραυστες, ακόμη και αν ο Συριακός πόλεμος βαίνει προς το τέλος του.